Πάμε στο, επόμενο, παιδιά. Ελένη Φουρέιρα. Θα τη δούμε για πρώτη φορά. Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της. Θα τη δούμε στα Mad Walk. Wow. Τα Mad Walk όπου θα γίνουν 13 Δεκεμβρίου. Πρώτη εδώ εμείς είχαμε αποκαλύψει κιόλας ότι θα τα παρουσιάσει η Μαριέτα Χρουσαλά. Θα βρεθεί σε ένα act. Δεν ξέρουμε ακόμα. Η πληροφορία είναι ότι θα πει κάτι σε μπαλάντα. Δεν θα δούμε την Ελένη Φουρέιρα όπως τη βλέπαμε πάντα να χορεύει. Είναι λογικό να μην χορεύει. Είναι λογικό γιατί είναι σε. Να μπορέσει να κάνει τα χορευτικά που έκανε. Αυτό ακριβώς. Θα κάνει ένα λυρικό αεράκι. Κάτι ακριβώς, Μέρη. Η πρόταση είναι να πει κάτι σε μπαλάντα. Θα είναι πολύ ωραίο. Εγώ ακόμα θυμάμαι πάντως τη Δέσποινα Βανδύ στην συναυλία με την κοιλιά τότε που ήταν και στην Μελίνα που τραγούδησε. Νομίζω ήταν μια πολύ ωραία στιγμή τη και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο και για την Ελένη Φουρέιρα να τη δούμε πάνω στη σκηνή. Θα είναι πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό. Εξής, όλοι έχουν το ενδιαφέρον να δουν και το πώς θα είναι. Ρε παιδιά, κακά τα ψέματα, όλοι το περιμένουν. Για μόνο που θα δούμε τώρα την Ελένη Φουρέιρα, που είναι και στην κατάσταση που είναι έγκυος, να τραγουδάει μάλλον μια μπαλάντα, είναι κάτι εντυπωσιακό γιατί την έχουμε συνηθίσει πάντα στο αντίθετο. Είναι νομίζω και από μόνη της εντυπωσιακή. Νομίζω ότι θα βγει να πει και κάτι. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα τη δούμε να εμφανίζεται. Νομίζω κάτι θα πει. Εκτός από το τραγούδι, νομίζω ότι κάτι θα πει. Δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι ασχολίαστο. Θα το δούμε. Σε ένα μήνα, ένα μισή. Τέλειο. Ωραία.